Αλλού λοιπόν περισσεύουν οι δημόσιοι υπάλληλοι και αλλού υπάρχουν κενές θέσεις. Παραλογισμός. Αλλά παραλογισμός δεν είναι και ότι από τη μία εργαζόμενοι και συνταξιούχοι καλούνται να κάνουν θυσίες για να μειωθεί το έλλειμμα και από την άλλη το δημόσιο δείχνει να αδιαφορεί για την εκμετάλλευση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον προϋπολογισμό του 10 τα έξοδα για ενίκεια κτηρίων υπερβαίνουν τα 186 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έσοδα από τα μισθώματα των ακινήτων που έχει το δημόσιο ανέρχονται μόλις στα 16 εκατομμύρια ευρώ. Τον άσο που λέγεται ακίνητη περιουσία κρατάει ανεξήγητα στο μανίκι του το ελληνικό δημόσιο. Η έλλειψη σχεδίου αξιοποίησης σε συνδυασμό με την ελλειπή καταγραφή μιας περιουσίας 75.000 ακινήτων, οικοπαίδων, αγροτεμαχίων και εκτάσεων με αντικειμενική αξία άνω των 40 δισεκατομμυρίων ευρώ αναγκάζει το κράτος σε απώλειες εσόδων εκατοντάδων εκατομμυρίων. Με κάποιες κινήσεις μεθοδευμένες, όπως η αντιπαροχή κάποιων οικοπαίδων που μένουν αδιάθετα και οι ενοικίες ή επαναδιαπραγμάτευση κάποιων χώρων οι οποίοι είναι με παλαιά μισθωτήρια. Παρόλα αυτά, το δημόσιο, σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό του 2010, θα ξοδέψει σε ενίκεια περισσότερα από 186 εκατομμύρια ευρώ, ενώ θα εισπράξει μόλις 16 εκατομμύρια από τα μισθώματα των ακινήτων του. Ορισμένα βιλέτα, μάλιστα, ενοικιάζονται σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές, όπως μια έκταση 4 στρεμμάτων με διατηρητέο ξενοδοχείο, την οποία το δημόσιο μίσθωνε αντί 10.000 ευρώ το μήνα. Σχεδόν το 20-25% το οποίο είναι άγνωστο, δηλαδή είναι καταγεγραμμένο, αλλά δεν υπάρχουν τοπογραφικά διαγράμματα και τα οποία θα έπρεπε να προχωρήσουμε και να υπάρξει μια μελέτη και μια καταγραφή και αυτών των ακινήτων. Υπάρχουν επίσης πάρα πολλά διεκδικούμενα ακίνητα, τα οποία πρέπει να. Τα οποία πλησιάζουν προς το 18 με 20%. Εκτιμάται ότι περίπου 34.000 ακίνητα είναι καταπατημένα. Στασιμότητα χαρακτηρίζει και την αξιοποίηση των τουριστικών ακινήτων, αλλά και της περιουσίας του ελληματικού ΟΣΕ, ο οποίος μέσω της ΓΕΟΣΕ διαχειρίζεται 125.000 στρέμματα γης και 4.000 ακίνητα. Η μη αξιοποίησή τους αποστερεί από το σιδηρόδρομο τεράστια ωφέλη απαραίτητα για τον ίδιο και τους υπαλλήλους του αλλά και την κοινωνία αυτή την εποχή. Να επενδύσουμε σαν εκτιματική εταιρεία του Δημοσίου σε δύο συμβούλους ανάπτυξης ακινήτων με σκοπό να επιλέξουμε εκείνα τα ακίνητα τα οποία θα μπορέσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα κάποια και σε ένα μεγαλύτερο διάστημα για κάποια άλλα να φέρουν κάποια έσοδα για το Δημόσιο. Εντός του έτους πάντως αναμένεται νομοσχέδιο για την πώληση και επαναμίσθωση ακινήτων του Δημοσίου.